Μαζί μας για να συζητήσουμε την πορεία της ΑΕΚ αλλά και το τι σημαίνει το νικηφόρο αποτέλεσμα, το χθεσινό κόντρα στην Πάφο, έχουμε τον Λευτέρη Ελευθερίου, τον δεύτερο σκόρερ, πανικό, στην ιστορία της ΑΕΚ. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα, παιδιά. Λοιπόν, είσαι ο δεύτερος σκόρερ. Να πούμε ότι πρώτος πλέον είναι ο Ιβάν Τρισκόφσκι. Εντάξει. Σε πρώτος Κύπριος σκόρερ στην ιστορία της ΑΕΚ. Ναι, είναι ο πρώτος Κύπριος σκόρερ, σωστά. Λοιπόν, Λευτέρη μου, τι σημαίνει αυτή η νίκη της ΑΕΚ η χθεσινή και τι σημαίνει ουσιαστικά για το τελευταίο παιχνίδι? Εντάξει, θα ευχαριστήσω για τα καλά σα λόγια για το ότι εξακολουθώ να είμαι ο πρώτος σκόρερ της Κύπριος σκόρερ της ΑΕΚ. Έπρεπε αυτό κάποτε να γίνει. Είναι από τον Τρισκόφσκι να περάσει στα γκολ. Εξέφρασε και στον ίδιο ότι η χαρά μου που κατάφερε και πέρασε. Τώρα όσον αφορά την φετινή όλη πορεία της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα, νομίζω ότι η κόπη και η προσπάθεια που διαρχίστηκε τόσο από την διοίκηση, τον πρόεδρο Καταπαδάκη αλλά και από τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι διακαρπούσε, ο στόχος επιτεύχθηκε, η ομάδα είναι στην Ευρώπη. Τώρα μείνει ένας πάρα πολύ μεγάλος στόχος, το τελευταίο παιχνίδι να κερδιθεί και με κάποιες προϋποθέσεις η ομάδα να πάει και στα προμηθευτικά για να αγωνιστεί στο Champions League. Φτάνοντας μία αγωνιστική πριν το τέλος της χρονιάς, διαπιστώνεις ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε και για κάτι παραπάνω από την τρίτη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Πιστεύω πως ναι. Στην ΑΕΚ έγιναν πάρα πολλά και λάθη αλλά και πάρα πολλά καλά παιχνίδια. Ξεκίνησε μια προσπάθεια από την αρχή της χρονιάς με προπονητή τον Καταλά. Η ομάδα αποδίδε και ήταν εξαιρετική σε κάποια παιχνίδια. Κατά διαστήματα αποδίδε και πάρα πολύ καλά ποδόσφαιρα. Πράγμα που μιλούσαν όλος ο κόσμος ότι η ΑΕΚ ήταν η πιο καλή ομάδα σε όλους τους στο αγωνιστικό χώρο. Κατά τη διάρκεια κάπου στην πορεία τα χάλασε. Δυστυχώς ήρθαν κάποια αποτελέσματα για την ομάδα που την άφησαν πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. Ήρθε η αλλαγή του προπονητή. Αυτό που με τώρα ήταν λάθος ή σωστό. Εγώ εξέφρασα και παλιότερα με τη φυγή του Καταλά ότι ίσως ήταν λάθος η χρονική στιγμή της αλλαγής του προπονητή. Εντάξει, όμως στη συνέχεια η ομάδα που και στα παιχνίδια του play-off νομίζω ότι παιχνίδι ήταν ανεβασμένη, πιο καλή, αγωνίζεται με πιο πολύ πάθος, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, πιο κάθετο ποδόσφαιρο. Αν εξαιρέσουμε τα δύο παιχνίδια του κυπέλλου, νομίζω η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια των play-off νομίζω ότι απέδιδε και ωραίο ποδόσφαιρο και πήρε και κάποια αποτελέσματα που την έφερα στη θέση που είναι τώρα. Θα έλεγες ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να διεκδικήσει τελευταία αγωνιστική το πολύ καλό εισιτήριο που θα οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League? Ψυχολογικά εννοώ, πνευματικά, όλα αυτά τα οποία παίζουν ρόλο, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, η ΑΕΚ έφερε, νομίζω, και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τα τελευταία παιχνίδια πήρε τους βαθμούς, πήρε τα αποτελέσματα που έπρεπε να πάρει, είναι εκεί κοντά. Απέμεινε ένα παιχνίδι τώρα που είναι στα πόδια τους, να πάει στη Λεμεσό να κερδίσει το παιχνίδι και με κάποιες προϋποθέσεις να διεκδικήσει για να παίξει τον χρόνο, όπως είπαμε, τη δεύτερη θέση που, την προνομιούχα δεύτερη θέση που θα διεκδικήσει στα προημιτικά του Champions League. Ελπίζω και εύχομαι να πάμε όλα καλά. Νομίζω η ψυχολογία τώρα είναι πάρα πολύ καλή στα πολιτήρια και με την επιστροφή του Προέδρου στην ομάδα. Ελπίζω και εύχομαι, όπως είπα και πριν, όλα να πάνε καλά. Αλλά νομίζω ότι ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, η ομάδα να βγει Ευρώπη. Θα παίζουν τώρα χωρίς άγχος οι ποδοσφαιριστές. Το άγχος είναι, νομίζω, ότι πρέπει να κερδίσεις ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Πράγμα που η ΑΕΚ έδειξε ότι όπου και να αγωνίζεται στη φετινή χρονιά
και ειδικά με παιχνίδια του πρώτου γκρουπ, έδειξε ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο, οπουδήποτε. Μάλιστα. Λευτέρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε. Καλό σου βράδυ. Ο Λευτέρης, εν τω μεταξύ, εξακολουθεί και σκοράρει ακόμα, να μην να το θυμίσουμε. Στους βετεράνους, στο πρωτάθλημα των βετεράνων, μαζί με τον Κλίμη και όλους τους υπόλοιπους. Υποσχεθήκαμε και στον Άγγελο το μισό ότι θα πάμε και μια μέρα να τους δούμε. Λευτέρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα. Καλώς. Και μια ευκαιρία, εύχομαι να πω τα πολύ μεγάλα μου συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι το άξιζε. Ήταν η ομάδα που έδειξε από την αρχή του πρωταθλήματος και νομίζω πανάξια πήρε τον τίτλο του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη μου. Καλό σου βράδυ.